Μένουν και από φυλάκιση θέντων. Άννα Αντωνίου, να μας ενημερώσει ακριβώς γιατί διαμαρτύρονται ή τι καταγγέλουν σε σχέση με την απονομή Χάιτος. Κυρία Αντωνίου, σας χαιρετώ. Εδώ, κυρία Σάβα, και εσάς και το τηλεστάδιο σας. Ναι. Τι προκύπτει μετά από αυτή την απόφαση? Προκύπτει ότι ο κοινωνικός εισαγγελέας πάλι έκαμε καταβούληση δική του ό,τι ήθελε. Ναι. Κάθε πρόεδρος που είναι να φτιάξει ένα λασί και τις χάρες και πρώτα-πρώτα έβαλαν μια ταπέλα στους φυλακισμένους ότι είναι όλοι έμποροι. Δεν είναι έμποροι. Πολλά λίγοι είναι έμποροι που μπορούσε να κοιτάξει τους πακέντους τους και να δοθούν αυτές οι χάρες. Ναι. Κάμαν μεγάλη αδικία. Εννοείται, κυρία Αντωνίου, ότι εξαιρούνται από την απονομή προεδρικής Χάριτος όσοι έχουν καταδικαστεί για εμπορία ναρκωτικών και λέτε ότι αρκετοί από αυτούς... Ναι, τα βαποράκια. Βασικά είναι τα βαποράκια. Ναι, κυρία Αντωνίου, διότι οι έμποροι που είναι λευκοκολάρουν έξω, η αλήθεια, κυρία Αντωνίου. Ακριβώς. Και ήδη ξέρουν το ότι είναι έξω. Δεν νομίζετε ότι δεν το ξέρουν. Ναι. Και λέτε, άρα είναι αριθμός κρατουμένων, φυλακισμένων, οι οποίοι θα μπορούσαν να τύχουν αυτής της χάρης, της απονομής χάριτος, αλλά λέτε ότι έχουν τσουβαλιαστεί ως έμποροι ναρκωτικών, ενώ μάλιστα είναι άνθρωποι... Ναι. Που μπορεί να σας διαβεβαιώσω, κυρία Σάβα, ότι ούτε για τσιγάρα δεν έχουν να αγοράσουν. Ναι. Ενώ οι περισσότεροι έμποροι είναι έξω. Αυτό σας το διαβεβαιώνω εγώ, η οποία μπαίνω και φτιάχνω μέσα στις φυλακές για 14 χρόνια. Ναι. Μάλιστα. Ο δικό σας συγγενής, παιδί σας που είναι στις... Όχι, δεν έχω κανένα μέσα χρησιμοί. Ναι. Λοιπόν, και τώρα εσείς ετοιμάζεστε, λέει, για κινητοποιήσεις. Μάλιστα, μάλιστα. Διότι όταν τους είδαμε στο προεδρικό που έπαιρνε ο κύριος Αλέξανδρος Κυρίδης, άλλα ήταν οι κουβέντες που είπε με τον κύριο Χαράλαμπο και αυτή τη στιγμή κάνουν ακριβώς το αντίθετο πράγμα. Δηλαδή, ό,τι έγινε τόσα χρόνια. Ναι. Άλλον τους δικούς τους. Ναι. Άρα, κυρία Αντωνίου, ο σύνδεσμος που εκπροσωπήθηκε από τον κύριο Αλέξανδρο Κλειρίδη μετέβη, ακούστηκε από το Προεδρικό ή δεν εισακούστηκαν εισηγήσεις σας? Όχι, ναι, δεν εισακούστηκαν εισηγήσεις μας. Αλλά είχατε ραντεβού σε κάθε περίπτωση με τον Προεδρικό. Βεβαίως, με τον κύριο Χαραλάμπους. Ναι. Έχει χρόνια που φωνάζομαι ότι υπάρχουν εναλλακτικές ποινές, να τις χρησιμοποιούν τις εναλλακτικές ποινές. Ναι. Υπάρχει το βραχιολάκι, υπάρχει ο αιώνιος αναστολής ποινικής δίωξης. Γιατί δεν τα εφαρμόζουν τούτα και αφήκαν τον κόσμο να γίνει 1.100 άτομα μέσα στις φυλακές. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι καταπατήσαν κάθε ανθρώπινο δικαίωμα το φυλακισμένο. Δεν είδα που πω τέτοι πράγματα. Τι μου δέκανε. Ναι. Άρα πώς είναι οι συνθήκες... Συγγνώμη να πω κάτι, κυρία Σάβα. Παρακαλώ, κυρία Αντωνή. Φτιάχνουν το βαγόνι της αγάπης, μια ευχή και ένα χαμόγελο. Ναι. Μιλούν για τα παιδιά. Έχουν τη φυλακισμένη παιδιά. Ναι. Και δυστυχώς έκαναμε τους όλους με ψυχολογικά. Ναι. Είναι τραγικό το που συμβαίνει με τους φυλακισμένους. Πολλά τραγικό πράγμα. Να μην τους δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία να βγουν, να δουν τα δευτιά τους. Έχουν και γιατί με στη μέση εδώ και 3 χρόνια για να φορούν τον πατέρα τους. Εκείνεται, κυρία Σάβα, κάπου πρέπει να αναγνωρίσουμε. Έκαναν λάθη, θα τα πληρώσουν. Αλλά έτσι δεν είναι ότι πρέπει να τους... Ναι. Εξάλλου αυτός είναι ο σκοπός και του σοφρονισμού, κυρία Αντωνία. Βεβαίως. Τώρα, λοιπόν, βεβαίως. Άρα πώς θα προχωρήσετε, κινητοποιήσεις έχετε εξαγγείλει, πώς θα γίνει αυτό εντός των φυλακών, εκτός, πώς θα κινηθείτε για να εισακουστείτε. Εμείς θα κινηθούμε εκτός των φυλακών. Ναι. Οι φυλακισμένοι, όπως θα ξέρετε πολύ καλά, δεν μπορούν ούτε δημοσιεύσεις να δώσουν ούτε τίποτα. Ναι. Πρέπει να είναι σε φυλακές ό,τι θέλουν να πω εκ μέρους τους. Ναι. Και εκ μέρους τους, κυρία Αντωνίου, τώρα γιατί είναι πραγματικά υπερπλήρες οι φυλακές και δεν είναι όπως τα είδαμε και στο Netflix, η αλήθεια να λέγεται. Να τα πούμε και τις αλήθειες, βέβαια, ναι. Ναι.
Είναι η κατάσταση τραγική. Θα έχουμε στη συνέχεια και μέλη της Επιτροπής Νομικών που θα συζητήσουν μεταξύ άλλων και το Βραχιολάκι και σε υπόδικους. Ελπίζομαι να το καταφέρουμε τούτο για να φύγει λίγος κόσμος. Αφού είναι παράνομα που τους έχουν κρατούμενους μέσα. Να τσιμούνται καθένα πλάσματα. Ναι. Εμείς ελπίζαμε και παρακαλούσαμε τον πρόεδρο για ένα μέτρο το οποίο θα αποσυφορούσε τις φυλακές, ναι, το οποίο πριν να γίνει πρόεδρος, έτασαν του κόσμου ότι να τους βοηθήσουν, να τους βοηθήσουν. Πότε δεν βοήθησαν τους. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα κυρία Αντωνίου, το ζητούμενο εδώ είναι να γίνει ένας διαχωρισμός των πραγματικών εμπόρων ναρκωτικών. Ακριβώς. Και αυτούς που μπαίνουν μέσα, εξυπηρετιότητας των εμπόρων βεβαίως, για να εξασφαλίσουν τη δόση τους ή άλλος πώς. Αλλά χρειάζεται και εδώ να υπάρξει μια στρατηγική, ένα πρόγραμμα, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Μάλιστα. Ακριβώς, κυρία Σάβα. Σας ευχαριστώ, κυρία Αντωνίου, για την παρέμβασή σας. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μεταφερθούμε στον Μαθιάτη και συγκεκριμένα στο μεταλλείο Κοκκινοαντώνη, μια λίμνη η οποία αποτελεί πολλοέλξη για φωτογράφους και